Είμαι προσωπικά να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά για αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Νομίζω ότι είναι αρκετοί. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας τιμούν με την παρουσία τους. Από την ένα προσωπικό σωματείο Μακεδονίας, ο Διονύσιος Χρονιάδης, ο Δημητριάδης ο Σάββας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διευθυνσίας και ο Δημητριάδης Νίκος. Από την περιφέρεια εκπρόσωπος της ο κ. Τεσσαρμένης Χριστός, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Περιοχή Προμενεμένης κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Δυτικής Μακεδονίας και τον ευχαριστούμε και για τις εκπολίσεις που μας παρέχει όσον αφορά τις προχωρήσεις της ομάδος. Επίσης, τον Αντιδήμαρχο, τον Περιοχή Προμενεμένης και παρελθετή από τον Σούπερμιν κ. Καλόπουλο Βασίλη που είναι πάντα κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Λάζαρο Παπαδόπουλο από τον Άρη Θεσσαλονίκη σαν εκπρόσωπο του ποδοσφαιρικού τμήματος του Άρη και ένα παλιό φίλο, τον Ταξίδη τον Χρήστο, παλιό λέω γιατί ήταν και παλιά διαιτητής, τον Ταξίδη τον Χρήστο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη. Και να ευχαριστήσω, θέλω να παρέψω μου, να μην ευχαριστήσω τους παλιούς διαιτητές, τους συνδέσμους μας, που χωρίς να είναι κάπου αξιολογημένοι, είναι πάντα προς πάντα κοντά μας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και αυτούς. Πριν δώσω τον λόγο στον πρόεδρο του συνδέσμου τον Απόστολο Κάρλα, θέλω να σου πω ότι θα ακολουθήσει απονομή σε κάποια πρόσωπα που τους έφερε στο ποδόσφαιρο και στη διαιτησία. Θα κόψουμε την καθημερινή προσπίδα μας. Συνέχεια θα κάνουμε κάποιες κυρίως σε ορολόγια για τους διαιτητές μας. Αυτά πάντα σύντομα και θα σας ευχαριστήσω πολύ. Και συνέχεια θα χωρέσουμε γιατί η καρδιά είναι δική σας. Το λόγο στον πρόεδρο του συνδέσμου του Απόστολου Κάρλα. Παρέμβησή μου, δεν μπορώ ξέχνα να αναφέρω και τον σύνδεσμο προπονητών Θεσσαλονίκης, τον Λάπριο τον Αδριόπουλο, μαζί με το δεύτερο σύμπαν του συνδέσμου. Το λόγο στον πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, σας εύχομαι καλή χρονιά, καλές διευθυνσίες και υγεία. Ο Σύνδεσμος τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την τελευταία χρονιά, έχει θωρακιστεί σε ό,τι αφορά από πάρα πολλές πλευρές και είμαστε αυτόνομοι. Έχουμε μια μεγάλη τράπεζα αίματος για εμάς και για τα μέλη. Έχουμε νομική κάλυψη για τους συναδέλφους. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διευκολύνσεις από τα δύο κήπεδα που γυμνάζονται οι διαιτητές μας, βέβαια από τους καλύτερους διαιτητές. Έχουμε το Ταμείο Αλλογής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποια ατυχήματα που συμβαίνουν μέσα στα κήπεδα για τους κήπεδων. Εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε συνεργασία και με τους φορείς, όπως πραγματικά έχουμε μια άνεση συνεργασία με την ΕΠΟ Μακεδονίας και με την ΕΠΟ. Εκεί θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο μέλος του συνδέσμου μας, πρόεδρο της Επιτροπής Διευθυνσίας Ρουμανίας, κ. Βασάρα, ο οποίος ανέλαβε εξαίρεση τη διεύθυνση ανάπτυξης εκπαίδευσης της Κεντρικής Επιτροπής Διευθυνσίας της ΕΠΟ, ο οποίος σε μια συνομιλία σήμερα είπε ότι το πρώτο μάθημα θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση έχει μείνει πίσω. Και όχι μόνο η εκπαίδευση. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, γιατί σήμερα ήρθαμε εδώ να γιορτάσουμε και θα κάνουμε κάποιες απονομές στη συνέχεια. Επίσης, θα κόψουμε και την κοπή της βασιλότητας στη συνέχεια. Και να ξεκινήσουμε τις απονομές με πρώτον έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει Εθνική Ελλάδος, έχει δώσει τη δυνατότητα να γράψει και την ιστορία του
με όλους τους ποδοσφαιριστές, τους παλέμαχους της Θεσσαλονίκης να πιέσουν από Κούδα, Χατζηπαναγική, Σαράφη. Και ο Κούης ήταν ένας, ο Ντίνος ο Κούης, ο οποίος έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα μου επιτρέψετε για να διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό. Ο Ντίνος δεν συμμετέχει μόνο τα στοιχεία που διαθέτει σαν ποδοσφαιριστής, αλλά υπήρξε υπότυπα στα 21 χρόνια ποδοσφαιριστικής του καριέρας. Δεν έλαβε ποτέ κόκκινη κάρτα. Και είναι σημαντικό αυτό, είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αποδειχθεί. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο το 1970. 1974 στον Αθλητικό Αστέρα Εμπόσο. Και την ολοκλήρωσε το 1991 στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στον εκδοχό του έχει 483 συμμετοχές στην Άλφα Εθνική με 142 γκολ και 33 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος με 8 γκολ. Ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και περίοδου 1981. 21 γκολ και πρώτος σε γκολ με κεφαλιά 50 γκολ στο πρωτάθλημα της Άλφα Εθνικής. Έχει βραβευτεί από την Ολυμπιακή Επιτροπή σαν αγκυροκόρος εθελοντής. Σε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα, είπαμε δεν έχει αντιμετωπίσει την κόκκινη κάρτα. Εργάστηκε ως προπονητής της ομάδας αναγέννησης και νησών του Ολυμπιακού Χώρου. Πάει Κύρκος, άλλο κερδίδας, άλλο κερδίδας, Αθλητικός Αστέρας. Από το 2000 ασχολείται αποκλειστικά με την εκπάθηση των μουσικών του ποδοσφαίρου στα μικρά παιδιά. Επίσης, είναι ανέκδοτο σε συμμετοχές και κόρ στην ιστορία του Άρη. Παρακαλώ τον Τίνο τον Κούη να έρθει. Και θα παρακαλούσα τον Γενικό Γραμματέα της Ιδέας του Κοκκένου του Τζίκα να του δώσει την πλακέτα. Γεια σας και από μένα. Να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο για την διάκριση. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία και καλές διευθυνσίες. Αυτό εδώ που θέλει, σε θέλουμε το ποδόσφαιρο. Και ακούγοντας όλα αυτά εδώ πέρα, συγκινήθηκα βέβαια, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι για μένα ότι με τιμά ένα σύνδεσμος του αθλητισμού και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Θέλω να πω ότι ο Σύνδεσμος κάθε χρόνο βραβεύει παλιούς ποδοσφαιριστές και την αξία τους. Όπως αναγράψαμε και παίκτες του ΠΑΟ, του Ηρακλή και τώρα του Άρη. Θα συνεχίσουμε τις απομονές μας. Αντιπρόεδρος των Αριστείων Μιάρη. Δεν τιμήθηκε σαν κέρδη, ενώ ήταν στο σύνδεσμό μας επί πολλά χρόνια. Επειδή ο σύνδεσμος δεν ξεχνάει, έστω και μπορεί να αργεί και σε κάποιες περιπτώσεις, το τιμάμε σήμερα. Έγινε διαρκής το 1990. Σταμάτησε το 2002. Όλα αυτά έργα τα οξύρει τον Χρήστο, που το θεωρούμε δικό μας παιδί, δικό μας άνθρωπος και παρακαλώ να έρθει να παραλάβει την ειδική πλακέτα από τον πρώτο του συνδέσμου, Απόστολο Κάραλα. Έγινε διαρκής το 2003 και σταμάτησε το 2013. Αγωνίστηκε σαν διευθυντής βοηθός επί πολλά χρόνια, τώρα παρατηρητής διευθυνσίας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρόκειται για την κόμπη Στέλλα, η οποία λόγω ανεμένων φωτοχρεώσεων και προχωρημένης εγκυμοσύνης δεν μπορούσε να παραστεί
για να παραλάβει την τοπική πλακέτα. Την τοπική πλακέτα την παραλάβει ο κ. Βαλτεχερίδης και παρακαλώ τον Κωστούτη τον Πάπη να έρθει στην απονομή. Το 2014 αγωνίστηκε σαν διαρκής στην ΑΠΑ Εθνική επί αρκετά χρόνια. Πρόκειται για τον Νικολαή τον Απόστολο, παρακαλώ να έρθει στο βήμα από τα Λάκια, η οποία επιδόσει ο Μετρόπολης του Πεδίαδρου. Δεν μπορείς να πω. Thank you.
η υποκρίνηση της βασιλότητας. Το ονομάζεται για τον Χριστό και την Παναγία, θα ήθελα την Γιάννη, τον Θόδωρο του Πετρίδη, να θέλει να παραλάβει το κομμάτι. Παρακαλούσα τον Δήμαρχο Αντεοκίου να ενημερώσει τον Άγιο τον Κυρίζογλου
παλιός καλοφίλης βασικά, δεν θα ήθελα να δείτε και νέα, να μην είναι ακούσει το βήμα. Να ευχαριστήσω
σήμερα. Ένα νούμερο, αλλά μην φύγετε από εκεί μέχρι να δούμε. Μην φύγετε από εκεί, γιατί σημαίνει είναι τα ρολόγια που κερδίσουν οι παρόντες διαιτητές. Το 25 ανήκει στον Μπούτσικο Θανάση. Είναι εδώ. Όχι, άλλο, άλλο όνομα. Λίγο δεσταλή, γιατί θέλω να θέσουμε στους παρόντες. Το 24, το Παλαστά Αστέριο. Το ρολόι, είναι εδώ. Συγχαρητήρια. Δύο ρολόγια θα κληρώσουμε για τους μη αξιολογημένους διαιτητές ευθύνη και περισσότεροι, οι οποίοι αγωνίζονται στα τεχνικά πρωταθλήματα. Τον κύριο Τυρίζογλου να μας αναδείξει τα τυχερά νούμερα. Το 58 ανήκει στο Μαντόπουλο τον Ιάκωβο. Πρέπει να είναι φαντάρος. Άλλο. Δεν θα ρωτήσω εδώ. Το 120 στο Ταϊρίδη τον Γιώργο. Είναι εδώ. Όχι, εδώ μάλλον. Για σύνομα την κατάσταση που τους έχουμε διαγραμμένο. Για 95. Στο Καπαδοπούλου και Ρησάδα. Είναι εδώ, ούτε. Και δείμα και τα σχολάζουμε λίγο. Στο Παπακίδη Δημήτριο. Είναι εδώ ο Παπακίδης. Δυστυχώς αυτή χάνουμε. Το 30. Το Αναστακούδη το Θανάση είναι εδώ. Όχι. Το 32 είναι στον Ιωκημίδη τον Μιχάλη. Ο Ιωκημίδης τον Μιχάλη είναι εδώ. Και ένα ακόμη κύριε Δημαρχέ, το πρόεδρο πάλι τον πρόεδρο. Το 104, να βρίσκει. Το περιγύρι τον Νίκο. Δεν τον είδα πουθενά. Πολλές αποσύρες και άρχισε. Είναι εδώ Πανελλόγου. Όχι. Ο Κυριτήρης Γιώργος. Είναι εδώ ο Κυριτήρης ο Γιώργος. Thank you.
στο Μιχούλια τον Μιχάλη. Είναι εδώ ο Μιχούλιας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε και πάλι και τον Μιχάλη. Παρακολουθήσει η κλήρωση για τη σχολή που κάναμε πέρσι, τη σχολή 2013-2014, όπως το ονομάσαμε. Θα παρακολουθήσω τον πρώτο της Επιτροπής Διευθυνσίας του κ. Φιλιππιάδη τον Νίκο, να μας βαλίσει να έχει τεμοφωνή, να μας βαλίσει στους βαθμούς. Ο Νικαλής ο Δημήτρης, ο τυχερός παράγεται ο Τσάδος είναι εδώ. Να έρθει να παραλάβει τον πρόεδρο τον Ρολόι. Ευχαριστούμε κύριε Κρυπιάδη. Και τελειώνουμε τη σχολή να φέρει και ήρθατε με τον πρόεδρο και τους Κρυπιάδες. Θα παρακαλώσω τον Παπαδόπουλο τον Λάζαρο για να μας τραβήξει, να επιδέχει την υπομονή να μας τραβήξει περίπου. Επόμενο. Στο παπακή του Αγγίρι, είναι εδώ, δεν τον είδα. Επόμενος. Στο 52 ανοίξει ο Ταξιάκη του Ιδιάκη που είναι εδώ. Ευχαριστούμε για το. Έχουμε τώρα και δύο εκδηλώσεις. Λοιπόν, δύο απορροφητήρες, αξία 200 ευρώ το ένας, μία για την ενεργεία και μία για την ενεργεία. Και τελειώνουμε. Δεν σχολάζουν άλλο, η μαρτιά είναι... Ναι, προσφορά του μαρμούνι σαν τα έξω. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον Δημητριάδη του Σάββα να μας αφήσει για τη σημεία την ενεργεία, πρώτα, Δημήτρη. Σημεία την ενεργεία. Στο κούτρι του Παναγιώτη είναι εδώ. Άλλο. Στο Σιάννη του Μεχανίδη του Γιώργο. Άλλο. Είναι εδώ, δεν τον είδαμε ξανά. Στο 30. Στο Παλιόνο του Γιώργο είναι εδώ. Ούτε. Το 11. Ανοίξω τα κύπτω Χρήστο. Είναι εδώ. Καλησπέρα. Από την γραμματεία του παραγωγή του Καρκολάκη για να πάρει το απορροφητήρα. Και μια τελευταία εκπλήρωση. Ευχαριστούμε πολύ για την Δημητριάδη. Όλους τους διαδικτυακές των ασιατικών, θα παρακολουθήσω τον κύριο Τίνο Κούρη, να μας κάνει τον κόπο να μας βγάλει τα αρφένια. Καλά έχει την υπομονή.
Σταμάτης ο Χρήστος. Όχι. Το 54. Το λαμβάνω το Χαρτοκράκη. Όχι. Κι άλλο γιορτή. Αλέξη. Το 50. Στο Κουσακίδη τον Αθανάσιο, είναι εδώ ο Κουσακίδης. Όχι. Ο Βασκουλίδης ο Νικόλας είναι εδώ, ο Βασκουλίδης. Για να δει αν είχε τον Ιωκημίδη τον Μιχάλη, ο οποίος έχει πάρει και ρολόι. Ο Ιωκημίδης ο Μιχάλης είναι εδώ. Ο Ιωκημίδης έχει σχέση με τον προπονητήρα. Θα πάρει να αλλάξει το σύνδεσμο. Ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή. Να είστε καλά. Κατά παράληψή μου να μην ευχαριστήσω την Πρεσβεία Χαρά που μας βοήθησε εδώ στα παρομές. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η βραδιά είναι δικιά σας και δικιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί, να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Yeah.